του Συνδέσμου Φρουταριούχων. Κύριε Κατάση, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέα, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Νομίζαμε ότι οι ζημιές ήταν μόνο στις πατάτες, αλλά η κυρία Γεωργίου μας λέει είναι και τα μανταρίνια και οι κλεμεντίνες, τυπήθηκαν και θερμοκήπια. Άρα, πού να αναμένουμε τις τιμές να αυξηθούν το επόμενο διάστημα και περίπου σε τι ποσοστό? Κοίταξε να δεις, ειδικά τα υπαίθρια προϊόντα έπαθαν σοβαρή ζημιά. Τα υπαίθρια, δηλαδή, μιλούμε τώρα όπως οι πατάτες, όπως οι κουλούμπρες, τα σέλαινα, τα κραμπιά, τα κουνουπίδια, το μπρόκολο, οι αγκινάρες, όσα είναι εκτεθειμένα στην υπαίθρο, έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Τώρα, όσο είναι η ζημιά που επάθα, δεν ξέρουμε αμέσως τώρα, θα διαφανεί στις επόμενες 10 με 15 μέρες. Τώρα, που κρατούν οι τιμές, ναι, έχουμε έναν οδό στις τιμές. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μήναν Ιανουάρια μετά τις γιορτές, οι τιμές αντί να κατεβαίνουν, ανεβαίνουν. Γιατί γίνεται αυτό? Λόγω αυτών των παρετεταμένων της πορεοβρίας, των χιονιών και των χαλαζιών. Και θα έχουμε κι άλλη αύξηση, κύριε Κατάση, από εδώ και πέρα, θα δούμε και στην πατάτα? Κοίταξε να δεις, η τιμή της πατάτας τώρα ήδη βρίσκεται στα ύψη, για το όνομα του Θεού, βρίσκεται στα 1,20 το κιλό. Είναι το απαραίτητο αγαθό για το κυπριακό, για το τραπέζι της οικοκυράς. Αντιλαμβάνεσαι πού θα πάει? Θα πάει στα 2 ευρώ? Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια παραγωγική και εξαγωγική χώρα πατάτας. Έτσι τιμές στα 1,5 ευρώ και στα 1,80, μόνο στην Αγγλία τρώνε την πατάτα την Κυπριακή. Κατά εκεί θα πάει, άμα είναι ήδη στο 1,20 πριν τις καταστροφές, σκεφτείτε που θα πάει στη συνέχεια. Μάλιστα. Τώρα οι τιμές πας σε διάφορα προϊόντα είναι άλλες ψηλές, άλλες χαμηλές. Όμως θα διαφανούν στις άμεσες επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τις τιμές? Ελπίζω να μην καταστραφήκαν πάρα πολλά προϊόντα, γιατί αν καταστράφηκαν έρχονται και οι σηκώσεις, που αντιλαμβάνεστε ότι και μετά το Πάσχα που έρχεται και πιο νωρίς, που αντιλαμβάνεστε ότι ο Κύπρος καταναλωτής αγοράζει ντομάτα και αγοράζει 3 ευρώ, 4 ευρώ το κιλό. Όσον αφορά τις τιμές που βρισκόμαστε σήμερα, ναι, μπορεί ευχαριστώ σαν κάποιες τιμές. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Τώρα λοιπόν, οι ντομάτες κυμαίνονται γύρω στα 2,30 το κιλό, τα αγγούρια το χωράφι 2,50 το κιλό, το φασολάκι, ειδικά τα ημαϊκές της οικοκυράς, κύριε Ανδρέα, είναι πανάκριβες, το φασολάκι βρίσκεται γύρω στα 3,50 το κιλό, το φασολάκι τα ξυπούνια γύρω στα 5,50 το κιλό, τα πάλκαπα γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, πρωτοφανούσιμο πιζέλιν και κουτσά γύρω στα 5 με 5,50 το κιλό, τα δεκολοκυθέα είναι πιο χαμηλή τιμή τους. Κολοκυθάκια μαύρα 2,30 το κιλό, κολοκυθάκια άσπρα 2,50 το κιλό. Οι αγκινάρες είναι ακριβές, βρίσκονται στο 1,80 το τεμάχιο και 3,50 το κιλό. Το 2 πιπέρι το πράσινο 2,50 το κιλό. Τα διάφορα χρώματα πιπεριού βρίσκονται στα 3,50 το κιλό. Την ανιούσαν ήταν και τα πιπέρια τα ψά γύρω στα 4,50 το κιλό. Τα πιπέρια τα κέρατα, τόσο το πράσινο όσο και τη φλωρίνη είναι γύρω στα 2,70 το κιλό και η πατάτα κυμαίνεται 1,20 το κιλό όπως προαναφέραμε, τα τσακρίδια γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, η κουλούμπρα πήρε την άνοδο, τρομακτική άνοδο, βρίσκεται στο 1,50 το τεμάχιο, τα κρεμμύδια της κεφαλές γύρω στα 1,50 άρα, το κιλό. Άρα κύριε Κατάση, τα πιο ακριβά σε θέμα φυσιολογικότητας των τιμών είναι οι πατάτες, οι κουλούμπρες? Οι πατάτες, οι κουλούμπρες, οι μαευκές της οικοκυράς και διάφορα όπως τα σιακούρκα, οι φράουλες, τα πρωτοφανούσιμα, τα εσπεριοειδία ακόμα βρίσκονται σε καλή προσιτή τιμή. Ακόμα δεν ξέρουμε τι, όπως προανάφερε η κυρία, η εκπρόσωπος της Υπουργείου Γεωργίας, δεν ξέρουμε τι ζημιές έπαθαν τα μανταρίνια. Καταλάβες. Ναι, όμως είναι ότι καλή προσιτή, βρίσκονται στο 1,50 το κιλό. Μας και αυτά, άρα θα αναμένουμε και εκεί να δούμε τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Άρα θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, στις επόμενες 10 με 15 μέρες. Νομίζω θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, κύριε Κατάση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.